τα οι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε συμφωνία όσον αφορά το έκτο πακέτο κυρώσεων. Δεδομένη της ανάγκη για διατήρηση τη ενότητα και τη συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη που κινείται προ τη σωστή κατεύθυνση. Η Κυπριακή Δημοκρατία εκφράζει ικανοποίηση καθώ έχουν ληφθεί υπόψη σημαντικά ζητήματα που αφορούσαν τα κράτη-μέλη σε σχέση με την οικονομική βιωσιμότητά τους. Όπω σημειώνουμε σε κάθε ευκαιρία, οι κυρώσει αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο πολιτική στα χέρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στι σχετικέ αποφάσει που λαμβάνονται θα πρέπει να ισχύουν οι κατευθυντήριε γραμμέ που προβλέπουν ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι βιώσιμα και να επιφέρουν πολύ μεγαλύτερε οικονομικέ επιπτώσει για τι τρίτε χώρε που απευθύνονται από ό,τι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα, αυτό που τονίζουμε είναι τη σημασία της κινητοποίησης των εργαλείων που διαθέτουν οι σύγχρονες δημοκρατίες. Οι προσπάθειες σε διπλωματικό επίπεδο θα πρέπει να εντατικοποιηθούν και να ενισχυθούν ώστε να σταματήσει το συντομότερο η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που ως αποτέλεσμα έχει την απώλεια αθώων ζωών, το ξεριζωμό εκατομμυρίων οικογενειών από τον τόπο τους και αλυσιδωτές επιπτώσεις για ολόκληρη την Ευρώπη.